Συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας Παναγιώτη Ελευρέχαν. Σήμερα οι φορείς της Καλαμάτας που δραστηριοποιούνται γύρω από την υπόθεση αντίσταση στο τέλος των ακινήτων, σημειώνοντας τα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε αγωνιστικό και νομικό επίπεδο, αλλά και καθορίζοντας τις ενέργειές τους αναφορικά με τις απειλούμενες διακοπές ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ. Πραγματικά αντιμετωπίσαμε μια πολύ καλή στάση, μια θετική στάση από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας. Του εκθέσαμε ότι είναι παράλογο και εκβιαστικό την εποχή αυτή η ΔΕΗ να απειλεί με διακοπή ηλεκτροδοτήσεως, εν όψη πρώτον ότι αναμένεται η έκδοση αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία συζητήθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου, η προσφυγή που είχε καταθέσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας και άλλοι φορείς. Φανταστείτε λοιπόν, αν το Συμβούλιο της Επικρατείας λίγο και όπου θα εκδώσει την αποφασή του, πει ότι είναι άκυρο και αντισταγματικό το χαράτσι. Σε τι κατάσταση θα βρεθεί το κράτος να θα αναγκαστεί να επιστρέψει τα χρήματα πίσω. Και δεύτερον, ενημερώσαμε ότι ήδη ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και με δαπάνες του Δικηγορικού Σύλλογου Καλαμάτας, έχουμε αποστείλει περίπου 450 εξώδικες δηλώσεις στη ΔΕΗ, συμπολιτών μας, οι οποίοι όλοι έχουν πληρώσει το ρεύμα, την αξία του καταναλωσμένου ρεύματος. Δεν έχουν πληρώσει όμως το χαράτσι, ο καθένας για τους δικούς του λόγους. Άλλος είναι στις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, άλλοι συνανθρωποί μας είναι λόγω περιπτώσεις σοβαρών λαθών και άλλοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το πληρώσουν. Και ταυτόχρονα το εξώδικο αυτό έχει κοινοποιηθεί και στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καλαμάτας, ο οποίος είναι ενήμερος και ότι σε περίπτωση ενδεχομένης μιας διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος είναι υποχρεωμένος πλέον να παρέμβει, διότι διακυβεύονται ανθρώπινα αγαθά, διακυβεύεται η υγεία και η ζωή ενός ανθρώπου. Φανταστείτε λοιπόν, αν κόψει η ΔΕΗ το ρεύμα σε έναν συμπολίτη μας, το κίνδυνο που θα αντιμετωπίσει η υγεία στην ανθρώπου μας, γιατί μέσα στο σπίτι αυτό ενδέχεται να μένουν ανήμποροι γονείς, τα παιδιά του και άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη. Με αφορμή τις επαπειλούμενες διακοπές, προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν οι δράσεις που προτείνονται, σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για αύριο το μεσημέρι στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου. Ο Αντιπεριφερειάρχης δέχτηκε ως σωστά και λογικά αυτά που λέμε. Μας είπε ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, θα προσπαθήσει να πιέσει και αυτά τα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, ώστε να μην δοθούν εντολές για διακοπή ηλεκτροδότησης και είμαστε αισιόδοξοι για αυτό το θέμα. Αναμένεται αύριο στη συνάντηση που θα έχουμε τους φορείς της πόλης μας εδώ στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, 1 ώρα το μεσημέρι. Θα μαζευτούμε όλοι οι φορείς, να δούμε πώς εξελίσσεται το θέμα και θα πάρουμε και περαιτέρω αποφάσεις.